Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Μία επικαιρότητα πλούσια σε ειδήσεις, με ειδήσεις που έρχονται από τους γείτονές μας, οι οποίοι μπορούν να είναι υπερήφανοι για την βαλιστική δοκιμή. Σήμερα εκτοξεύσαν ένα πύραυλο ο οποίος καλύπτει την απόσταση Μικράς Ασίας Αθήνας, 500 τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Έναν πύραυλο τον οποίο κατασκευάσανε οι γείτονές μας με την βοήθεια των Ρώσων, να μην το ξεχνάμε αυτό, ρωσική τεχνολογία, όπως ρωσική τεχνολογία είναι και τα πυρηνικά εργοστάσια που γίνονται στην Τουρκία, αλλά που δεν επευλήθηκε ουδε μία κύρωση, το λέμε αυτό, να απαγορευτεί η εισαγωγή των κατάλληλων υλικών από την Ρωσία προς την Τουρκία, με σκοπό να προχωρήσουν αυτά τα εργοστάσια, τα οποία είναι κατά 98% ρωσικής ιδιοκτησίας. Βλέπετε λοιπόν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά ανάλογα με το που κατοικεί κανείς σε αυτόν τον πλανήτη. Με τους Τούρκους να εκτοξεύουν σήμερα ένα βαλιστικό πύραυλο, όπως σας προανέφερα, πάντα με τη βοήθεια των Ρώσων. Την Αθήνα να αντιδρά αμήχανα, αν και γνώριζε τι ακριβώς θα γίνει. Και βέβαια με τις σκέψεις όλων ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά αυτών των υπέροχων πυράβλων, σας το έχω πει, που μπαίνουν πάνω στις φρεγάτες Ραφάλ και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από τη Σαλαμίνα και να πάνε συστημένοι μέχρι και το παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτών των περίφημων γαλλικών πυράβλων. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια, καθώς θα ξεκινήσουμε με την ακρίβεια και όπως ξέρετε το ενεργειακό χάος, η ενεργειακή κρίση η οποία καθοδηγείται από τους ολίγους στον πλανήτη, αυτό είναι ένα κοινό μυστικό για όλους. Αυτή λοιπόν η κρίση οδηγεί τις βιομηχανίες, γιατί η επόμενη μπίζνα, η μεγάλη μπίζνα είναι στις βιομηχανίες που παράγουν τα τρόφιμα, οδηγεί λοιπόν να κάνουν πράγματα και θάματα, να ανεβαίνουν οι τιμές. Σας είπα προχθές ότι οι τιμές στην ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή στα προϊόντα που δεν είναι επώνυμα, ανέβηκαν έως 15% σε 2 ημέρες. Παρά τη συμφωνία που είχε κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης με τους βιομηχάνους, αυτοί βρήκαν ένα κουμπί, βρήκαν ένα παράθυρο και ανεβάσαν τις τιμές κατά 15% στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έως 15% με συγχωρείτε την σωστή έκφραση, μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Θα σας δείξω απόψε κάποιες φωτογραφίες από ένα προϊόν πολύ γνωστό, με πολλά ωφέλη για την υγιεινή διατροφή του ανθρώπου. Ένα προϊόν που χρησιμοποιείται κατά κόρο και είναι το Vitam. Δεν κάνουμε διαφήμιση, είναι πραγματικότητα. Θα δούμε λοιπόν τώρα στην οθόνη, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Αριστίδου, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς είχαμε τη συσκευασία των 500 γραμμαρίων και πώς είναι τώρα, πώς έγινε 400 γραμμάρια και πόσο κοστίζει, και πώς είχαμε την άλλη συσκευασία των 250 γραμμαρίων και πώς τώρα έγινε 200 γραμμάρια και πόσο κοστίζει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και θα δούμε ότι ανεβαίνουν οι τιμές εκπληκτικά, αλλά αυτό που θα διαπιστώσει κανείς είναι ότι μειώνεται ταυτόχρονα και η ποσότητα. Δηλαδή και η τιμή του προϊόντος ανεβαίνει και η ποσότητα κατεβαίνει. Αν είμαστε έτοιμοι παρακαλώ να δούμε τις σχετικές φωτογραφίες, αν όχι δεν πειράζει αμέσως μετά το επόμενο θέμα. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι όλα ανεβαίνουνε, αλλά και συμπιέζεται και η ποσότητα του προϊόντος. Και αυτό το οποίο γίνεται με το συγκεκριμένο προϊόν που θα δούμε, γίνεται και με άλλα προϊόντα, κυρίες και κύριοι, τα οποία ο καταναλωτής που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ βλέπει αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ λοιπόν το κοντρόλ. Κοιτάξτε τώρα εδώ, βλέπουμε το Vitam, 500 γραμμάρια. Τον Γενάρη του 2022 τα 500 γραμμάρια είχαν 2 ευρώ και ένα λεπτό. Βλέπετε, 500 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν. Ερχόμαστε τον Οκτώβριο του 2022. Τον Οκτώβριο του 2022 τα 400 γραμμάρια, αν χρειάζεται βγάλτε με και από την οθόνη εμένα για να φαίνεται καλύτερα παρακαλώ, τα 400 γραμμάρια έχουν 2,98. Δηλαδή έχουμε 50% αύξηση τιμής. Βλέπετε, 50% αύξηση τιμής σε 10 μήνες. 50% αύξηση τιμής. 85% για την ακρίβεια από ό,τι μας λένε εδώ πέρα και, 85% με συγχωρείτε, και μείωση προϊόντος κατά 20%, τα 500 γραμμάρια γίναν 400. Αυτό λοιπόν
Είναι μια έξυπνη σκέψη των Ελλήνων βιομηχάνων, το προϊόν Vitam, 500 γραμμάρια το Γενάρη του 2022, να τα λέμε αυτά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για το καλά της νοικοκυράς. 2 ευρουλάκια και ένα λεπτό, 2 ευρουλάκια και 98 ευρώ, είναι 85% στον Οκτώβριο του 2022 και μείωση προϊόντος κατά 100 γραμμάρια. Ελληνικές πατέντες στο μεγάλο. Πάμε τώρα. 250 γραμμάρια πάλι από το προϊόν αυτό, με το Γενάρη του 2022 με 93 λεπτά και το ίδιο προϊόν, αγαπητοί μου φίλοι, τον Οκτώβριο του 2022 τα 250 γραμμάρια γίνανε 200 γραμμάρια και η τιμή ανέβηκε σύν 118%, πήγε στο 1,62. Ξαναδείξτε παιδιά μία φορά μόνο τα προϊόντα αυτά για να μην φαίνεται κανείς πώς ακριβώς, ποιες ακριβώς είναι οι τιμές. Λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται. Είναι μεγάλη η αύξηση, μεγάλη μείωση προϊόντος και όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή, οι κύριοι βιομηχανοί όλων των προϊόντων, δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα προϊόντα, εκεί που αγοράζαμε κάτι με 2 ευρώ και παίρναμε 500 γραμμάρια προϊόντος, τώρα αγοράζουμε κάτι με 3 ευρώ, χοντρικά 2,98 για την ακρίβεια και παίρνουμε 400 γραμμάρια προϊόντος. Δηλαδή όπως μας πάνε αυτοί, σε λίγο θα αγοράζουμε 300 γραμμάρια με 4 ευρώ. Δεν έχουν το Θεό τους. Δεν έχουν το Θεό τους. Η ακρίβεια καλπάζει. Και σας έφερα αυτό το παράδειγμα για να δείτε, το λέμε, αλλά άλλο να μας το λένε, και επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα από εσάς που μιλάτε για την ακρίβεια που δεν την αντέχει πλέον ο Έλληνας πολίτης, όπως και ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Να φύγουμε από την Ελλάδα και από τους έξυπνους Έλληνες βιομηχάνους, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στους φίλους μας τους Γάλλους. Σας έχω πει ότι ο Μακρόν περνάει πάρα πολύ δύσκολα, απίστευτα δύσκολα, και του έτυχε και ένα γεγονός όπου υπήρχε εισαγόμενη εγκληματικότητα, όπου μία κυρία από την Αλγερία, η οποία δεν είχε παρακαλώ χαρτιά για να παραμείνει, ήταν παράνομη δηλαδή και έπρεπε να φύγει, τι ζήτησε το κράτος, η Γαλλική Δημοκρατία, να αναχωρήσει. Αντί όμως, όπως λένε οι αντίπαλοι του Μακρόν, να τη βάλουν την κυρία αυτή στο αεροπλάνο για να φύγει στην πατρίδα της, την αφήσαν ελεύθερη. Για άγνωστους λόγους, για λόγους εκδίκησης, τι της έφταξε το κοριτσάκι, πήγε και βρήκε μία 12χρονη, την οποία δυστυχώς τη σκότωσε, την μαχαίρωσε, την έκοψε και την έβαλε σε βαλίτσα. Αυτή η απάνθρωπη κίνηση μίας κυρίας, σε εισαγωγικά, γιατί η κυρία δεν είναι έτσι, από την Αλγερία, η οποία ήταν παράνομη στη Γαλλία, ήταν η αφορμή να βγουν στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες και να διαδηλώσουν ενάντια στην πολιτική Μακρόν απέναντι στη μετανάστευση, απέναντι στη φτώχεια, απέναντι στο ενεργειακό χάος, γιατί και οι Γάλλοι πολίτες βιώνουν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχω πει και άλλη φορά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Μακρόν. Κανείς δεν ξέρει αν θα μπορέσει να επιβιώσει. Η Λεπέν του τη φυλάει στη γωνία. Οι άλλοι της δεξιάς και του κεντρώου χώρου τον κοιτάνε με μισό μάτι και χαμογελούν μεταξύ τους, γιατί τον βλέπουν να κλονίζεται στην ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία. Όσο και αν λένε οι πολιτικοί αναλυτές ότι ο Μακρόν δεν κινδυνεύει, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα βγουν τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε γυλαίκα έξω, δεν ξέρω πόσο μπορεί να οργανωθεί αυτή η πικρία των Γάλλων και η ακρίβεια που βιώνουν και αυτοί, όπως και οι Έλληνες πολίτες, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γνωρίζω όμως ότι ο κύριος Μακρόν προσπαθεί αυτή τη στιγμή να προσλάβει 30.000 Γάλλους πολίτες, οι οποίοι θα είναι ένστολοι και θα κυκλοφορούν στο Παρίσι τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα για να προστατεύσουν την περιουσία των Γάλλων πολιτών, μιας και εκεί από πόλη του φωτός αναμένεται να γίνει πόλη του νυχτός. Απλά πράγματα. Να είναι καλά η Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι φίλοι μας βέβαια οι Δυτικοί. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την Τουρκία. Όπως σας είπα,
οι Τούρκοι, οι οποίοι ως επιτίδιο ουδέτερη είναι πάντα κερδισμένοι και στους παγκόσμιους πολέμους και σε όλα, η μπροστινή των Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν άριστες σχέσεις με τους Ρώσους. Οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει άριστες σχέσεις και στηρίζουν την οικονομία του Ερντογάν με δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία έχουν μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Του κάνουν και δύο μεγάλα δώρα. Σας το έχω ξαναπεί. Το ένα δώρο είναι η δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα ανήκουν στους Ρώσους. Η εκμετάλλευσή τους δηλαδή θα ανήκει σε Ρώσους, σε ρωσικές εταιρείες. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Δύση, όλοι αυτοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι φίλοι μας που τα βλέπουν όλα πολύ καλά, δεν το διαπιστώνουν αυτό και αφήνουν τον Ερντογάν να προοδεύει όπως εκείνος νομίζει. Ταυτόχρονα, ενώ μην ξεχνάμε εδώ από την Κύπρο, διώξαμε όλους τους Ρώσους που μέναν εδώ και στηρίζαν την κυπριακή οικονομία. Γιατί? Για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Διώξαμε τους Ρώσους από την Κύπρο για να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία με κατασκευαστές τους Ρώσους και οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν τίποτα. Και τώρα τους ξεφύτρωσε και ο Ερντογάν με έναν βαλιστικό πύραυλο μέγιστης ακτίνας 560 χιλιόμετρων, ικανός, όπως σας είπαμε, να πλήξει και την Αθήνα από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η υπεραυλική αυτή πλέον επίθεση από την Τουρκία μπορεί να ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, να προσπαθήσει να υλοποιηθεί, γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, να γίνει προσπάθεια, ναι, αλλά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τα αντίμετρα να αντισταθούν και να αποτρέψουν ένα τέτοιο χτύπημα με ένα βαλιστικό πύραυλο. Και αυτό που λέμε είναι η Scalp Naval, η πύραυλη Naval, η πανέμορφη αυτή πύραυλη που μπορούν να ομορφύνουν τις φρεγάτες Μπελαρά, είναι απαραίτητο πλέον, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Μητσοτάκη, να μπουν στις ελληνικές φρεγάτες και, όπως το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, να πάει συστημένο το γραμματάκι που αλλού μέχρι την Άγκυρα, όπου χρειαστεί. Αυτή θα είναι η επιτυχία και η απάντηση που περιμένουμε να εμείς οι Έλληνες πατριώτες να δώσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στον Ερντογάν, βλέποντας όλα αυτά τα οποία κάνουν οι Ρώσοι και βλέποντας ταυτόχρονα, σας το είπα και χθες το βράδυ, τον κύριο Πούτιν να ιτάται στην Ουκρανία. Αυτό που είχε ονομάσει πριν λίγες εβδομάδες και είχε κάνει και ψηφοφορίες για την προσάρτησή του στην Ρωσία, μέρα με την ημέρα μειώνεται αυτή η νέα εδαφική κατάκτηση του Πούτιν. Οι Ουκρανοί μπαίνουν μέσα, μα μπαίνουν οπλίτες που έρχονται από τη Δύση και οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον χειρισμό των νέων αμερικανικών όπλων, γιατί είπαμε, σε αυτόν τον πόλεμο δοκιμάζονται όπλα στα οποία φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έχουν το πάνω χέρι. Ο Πούτιν, η ρωσική αρκούδα, μάλλον δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και ήταν ίσως και κάποιες δεκαετίες πίσω. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο, όπως σας έχω αναφέρει, η Κίνα να θεωρείται ο επόμενος αντίπαλος του ΝΑΤΟ, εάν τελικά, προσέξτε, οι Ρώσοι ιτηθούν όπως φαίνεται στην Ουκρανία, και πολλοί μιλάνε για την επόμενη μέρα της Ρωσίας που δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, την ημέρα που ζούμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει ο Πούτιν, δεν ξέρω αν η Ρωσία θα είναι όπως είναι σήμερα. Η Κίνα έχει βλέψει στη Σιβηρία και όλα αυτά λένε ότι προειονίζουν πως ο επόμενος αντίπαλος του ΝΑΤΟ θα είναι η Μεγάλη Κίνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τους Ουκρανούς μέχρι σήμερα να προελάβουν στη Χερσόνα και τους Ρώσους να απειλούν με πυρηνικό χτύπημα. Βλέπετε, η λέξη πυρηνικό χτύπημα, πυρηνικός όρεθρος, πυρηνικός πόλεμος είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη και αυτό είναι το κακό. Εμείς όμως τώρα θα πάμε και θα συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κούβελα, τον καθηγητή φαρμακολογίας, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι λέει η Eurostat για τους θανάτους, τους υπερβάλλοντες θανάτους στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των 27 χωρών κρατών, και τι θα γίνει με την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις σχέσεις του μεγάλου Έλληνα Μπουρλά με την Ursula von der Leyen. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον αγαπητό καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλά είστε. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε
πάρα πολλές απορίες με όλα αυτά που διαβάζουμε το τελευταίο καιρό. Βέβαια, ο Δής Εξημών αμφισβητεί για την προστασία των εμβολίων, αγαπητέ κύριε καθηγητά. Πλην όμως, διαβάζουμε ότι η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει μία έρευνα για κάποια, όπως λέει, ύποπτα μηνύματα, SMS δηλαδή, ανάμεσα στην κυρία Ούρσουλα Φόρντερ-Λάιν και στον κύριο Μπουρλά. Και θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί η κυρία Ούρσουλα ως εκπρόσωπος, πραγματική εκπρόσωπος των Γερμανών, μιας και να μην ξεχνάμε ότι η Pfizer συνεργάζεται και με την γερμανική BioNTech στενά για την κατασκευή των εμβολίων, πιστεύετε ότι η κυρία Ούρσουλα μπορεί να μεσολάβησε δίνοντας επιπλέον ποσότητες εμβολίου ή κάνοντας στραβά μάτια σε κάτι όσον αφορά τη Pfizer και την προμήθεια εμβολίων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ? Γιατί εδώ έχουμε ταυτόχρονα και μία ακρόαση που είχε ζητήσει η Ειδική Επιτροπή της Ευρωβουλής, ζητώντας να πάει ο κύριος Μπουρλά, ο οποίος αρνήθηκε, θα πάει κάποιος άλλος από την εταιρεία. Και το ελεγκτικό συνέδριο πλέον έχει ζητήσει να μάθει πράγματα και θάματα για όλη αυτή τη διαδικασία. Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνά σκάνδαλα προμηθειών στα εμβόλια και θεωρούν ύποπτα τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει ο ισχυρός άνδρας της Pfizer, ο κύριος Μπουρλά, μαζί με την κυρία Ούρσουλα Φόντερ-Λάιεν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν έχετε άποψη, αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο για αυτά. Ναι, κύριε Καλόγγυρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι ότι η άδεια που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν για χρήση επίγοντος, που σημαίνει μόνο συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως φάνηκε και από τις αναλύσεις που δημοσιεύτηκαν προχθές από τον κύριο Ιωαννίδη. Όταν λοιπόν στα παιδιά η πιθανότητα νόσης είναι λιγότερο από 1 στις 300.000, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμβολιαστούν αυτές οι ομάδες. Επομένως, η επιλογή να εμβολιαστούν οι ομάδες που ούτε προστασία είχαν από το εμβόλιο και πιθανώς να έβγαζαν πολλές και σημαντικές παρενέργειες μέχρι θάνατο, προφανέστατα ήταν μια πολιτική διαχείριση που σε αυτά τα επίπεδα δεν μπορούμε να μιλάμε για λάθη. Μιλάμε μόνο για πολιτική πρόθεση. Η πολιτική πρόθεση από πίσω κρύβει κάποια συμφέροντα. Αν είναι ατομικά, εθνικά, υπερεθνικά ή οτιδήποτε, αυτό εγώ θα μου επιτρέψετε να υποψιάζομαι πράγματα, αλλά προφανώς δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα λοιπόν στην ουσία έγιναν τεράστια λάθη διαχείρισης. Τα εμβόλια αυτά τώρα πλέον ξέρουμε ότι κανέναν ουσιαστικά δεν βοήθησαν, παρόλο που όλοι μας ελπίζαμε κάτι να γίνει και εγώ ειδικά εμβολιάστηκα κιόλας. Με τα σημερινά δεδομένα, κανένας δεν έχει βοηθεί από τα εμβόλια, δεν έχει συμβεί τίποτα και αντιθέτως έχουν σκοτώσει τη δημοκρατία, οικονομίες, έχουν καταστρέψει ανθρώπους κτλ. Κύριε καθηγητά, το λέτε εσείς που είστε επιστήμονας ότι τα εμβόλια δεν έχουν προστατεύσει. Εγώ έχω διαβάσει, γιατί και εσείς ξέρω ότι έχετε εμβολιαστεί και εγώ έχω κάνει τις τρεις δόσεις του εμβολίου. Εγώ έχω διαβάσει ότι τα εμβόλια προστάτευσαν ανθρώπους. Τα εμβόλια βοήθησαν να νοσήσουν χαλαρά, ας πούμε, όσοι νοσήσανε. Εσείς μας λέτε ότι τα εμβόλια δεν προσφέραν τίποτα αυτή τη στιγμή, αυτό λέτε? Όχι. Θα νοσούσαν ούτως ή άλλως χαλαρά, όπως γινόταν και πριν. Και αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι με τις εκτιμήσεις του αρχικού στελέχους που ήταν πιο τοξικό, εάν είχαμε αφήσει και δεν κάναμε κανένα μέτρο, θα είχαν πεθάνει 15.000 άνθρωποι. Πεθάναν 35, κύριε Καλόγη. Πώς φαντάζεστε ότι συνέβη αυτό? Αν είχαμε προστατεύσει έστω και έναν, δεν θα είχαμε 35, θα είχαμε 15 πλην έναν. Δεν θα είχαμε διπλασιασμό. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν προστάτευσαν, και αυτό που το βλέπουμε, ότι η επιχείρηση Ελευθερία ήταν κανονική διασπορά ψευδών ειδήσεων, δεν βγάλαμε τις μάσκες, δεν σταμάτησαν τα μέτρα και συνέχισε να καταστρέφεται η οικονομία. Επομένως, ποιος ακριβώς διαχειρίστηκε τελείως λάθος την κατάσταση? Ψευδόμενο συνεχώς. Εκτός και αν δεν κατάλαβαν. Εάν δεν είχαν καταλάβει, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί, κύριε Καλόγερ. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή. Άρα εσείς, κύριε καθηγητά, λέτε ότι άδικα κάναμε τα εμβόλια? Εγώ πιστεύω ότι στην δική μου περίπτωση και άδικα, και έβγαλα και εμφάνισα και παρενέργειες. Εκτός από μένα όμως υπάρχουν πολλοί πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι και νοσήσαμε κανένα δύο φορές μετά, κάποιοι πολύ σοβαρά. Και κάποιοι πέθαναν κιόλας. Εδώ έχουμε και άτομα που ήταν φανατικοί υποστηρικτές του εμβολιασμού, που επέμεναν ότι θα νοσήσουν ελαφρά, που νοσηλεύτηκαν και σε εντατικές μονάδες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και συνεχίζουν να λένε το αφήγημα. Υπάρχει όμως, κύριε καθηγητά, και άλλη άποψη που λέει ότι αν
δεν έχει συμβολιαστεί, τότε θα νοσήσει πάρα πολύ βαριά. Κύριε Καλόγερε, είναι άποψη. Όπως σωστά το είπατε. Εάν κάποιος διαβάσει τις δημοσιεύσεις, τα επιστημονικά δεδομένα, θα δει ότι δεν είναι άποψη, είναι καταγεγραμμένη γνώση και αυτήν μόνο θα έπρεπε να παίρνουμε υπόψη μας. Και ξέρετε, στην επιστήμη, όταν κάτι αποδειχθεί λάθος, πρέπει να το αποδεχόμαστε γρήγορα και να μην το συνεχίζουμε, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Να σας θυμίσω ότι η αρχή της επαληθευσιμότητας που ίσχυε μέχρι τη δεκαετία του 40 έχει αντικατασταθεί σε όλη την επιστήμη από την αρχή της διαψευσιμότητας του Κάρλ Πόπερ, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε ότι η επιστήμη αναγκαστικά κάνει λάθη, αλλά με το που το παίρνουμε χαμπάρι πρέπει να αλλάζουμε τη ρότα μας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει κάτι. Να παρακαλέσω το κοντρόλ λίγο πιο χαμηλά ο ήχος στο στούντιο. Και θέλω, κύριε καθηγητά, να επιστρέψω σε αυτό που είπατε, ότι στα παιδιά η πιθανότητα να νοσήσουν ήταν 1 στα 300.000 παιδιά. Αυτό το λέτε με επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι πάλι μία άποψη? Όχι. Είναι, δημοσιεύτηκε από τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι προχθεσινή δημοσίευση του Γιάννη Ιωαννίδη. Είναι πλέον, έχει αποδειχθεί. Πήραμε όλα τα δεδομένα και έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δηλαδή αποδεκτή επιστημονική άποψη αυτό που λέτε? Βέβαια, είναι, καταγράφηκαν και ανακοινώθηκαν. Είναι τα καταγραμμένα. Δεν είναι ελληνικά, είναι παγκόσμια. Είναι από πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, αγαπητέ κύριε Κούβελα, αγαπητέ καθηγητά, στο μέλλον να μας πούν ότι κάναμε ένα λάθος, ναι μεν η πανδημία ήταν υπαρκτή, αλλά δεν σας προσφέραμε και πολλά με το εμβόλιο? Μα μας το είπαν ήδη. Μας το είπε η αντιπρόσωπος της Pfizer, που είπε ότι δεν έχουν κάνει πειράματα για προστασία, αλλά όλοι φαντάζομαι ξεχνάνε ότι είχε τοποθετηθεί ο ίδιος ο κύριος Μπουρλά το Γενάρη του 20, λέγοντας ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν από την νόσηση και δεν προστατεύουν από τη μετάδοση. Άρα για ποιο ακριβώς λόγο κάναμε στα νοσοκομεία για να μεταδώσουμε, αφού είναι κάτι που δεν προστατεύαμε? Και ξέρετε, αυτή η παραπλάνηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κάποιος που είναι εμβολιασμένος και πιστεύει ότι προστατεύει, δεν παίρνει μέτρα, κύριε Καλόγερε. Είναι τώρα καλό να μην... Η άποψή σας, είστε καθηγητής φαρμακολογίας. Εγώ σας ακούω, ο κόσμος ακούει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Η άποψή σας για όλους αυτούς που μας προτείνουν, και ειδικά στις μεγάλες και ευπαθείς ομάδες, να εμβολιαστούν με τέταρτη και άλλη με πέμπτη δόση. Ποια είναι σας η δική σας άποψη γι' αυτό? Με βάση την μελέτη που κατέθεσαν για να πάρουν άδεια, γράφει ότι τα αποτελέσματα είναι οριακά. Όταν στα φάρμακα λέμε οριακά, σημαίνει ότι δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνω κάτι που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα και πιθανώς να μου δώσει παρενέργειες? Δεν θα έπρεπε να δοθεί άδεια για χορήγηση τέταρτης δόσης. Ο ιός εξασθενεί, σε μη επικαιροποιημένα στελέχη, τα οποία είναι κανονική ανοησία. Εξασθενεί ο ιός, κύριε Κούβελα? Ο ιός, αν τον αφήνουμε να πηγαίνει στην πορεία του, εξασθενεί νομοτελειακά. Εάν αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα προστασίας των ανθρώπων, εγκλείοντας ομάδες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ανάπτυξη άλλων στελεχών που είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι γίνονται κάποια πειράματα σε ποντίκια, κάνοντας ένα κοκτέιλ, μπορεί να μην είναι και σωστός ο όρος, με συγχωρείτε, ένα κοκτέιλ του ιού όπως πρωτοεμφανίστηκε και του ιού ως μετάλλαξη όμικρον. Και διαβάζω πάλι, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός και θέλω να μας πείτε, ότι αυτός ο ιός που βγαίνει από την ένωση αυτών των δύο παραλλαγών, της αρχικής και της όμικρον, είναι κάτι το... πολύ θανατηφόρο. Δηλαδή 80% λέει είχαν θανάτους ποντικιών που δοκιμάσαν αυτό το κοκτέιλ των δύο παραλλαγών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το διάβασα και εγώ. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε... Είναι πραγματικότητα ή είναι απλά εικασίες αυτό που αναφέραμε? Κοιτάξτε, στο πείραμα το στείνεις, οπότε κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο να κάνουμε τέτοια πειράματα, γιατί σε περίπτωση που ξεφύγει ένας τέτοιος ιός, τα αποτέλεσματα είναι τραγικά. Πιστεύουμε πολύ σοβαρά εδώ και αρκετό καιρό ότι κάτι τέτοιο έγινε και στη Βουχάν. Ήταν ένα πείραμα που τους ξέφυγε. Αυτά λοιπόν δεν είναι για να παίζουν. Άρα είναι υπαρκτό το πείραμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Δύση? Το πείραμα είναι υπαρκτό γιατί το δημοσίευσαν. Το πρόβλημα είναι τι θα τα κάνουν αυτά τα στελέχη. Γιατί τα κάνουν αυτά τα πειράματα? Πάντα εσείς επιστήμονες προχωρούσατε σε τέτοια πειράματα? Όχι, δεν προχωράμε πάντα, κύριε Καλόγερη, το μεγάλο πρόβλημα που έχει επιστήμη είναι ότι δεν είναι αταξική. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι καθαρό που το κάνουμε μόνο για τη γνώση. Δεν είναι έτσι. Η επιστήμη κρύβει από πίσω του συμφέροντα, είναι αυτοί που παραγγέλνουν τα πειράματα. Και το θέμα του επιστήμονα είναι εάν θα
κάνει τη δουλειά του για το καλό των ανθρώπων ή για το καλό κάποιων χρηματοδοτών. Επειδή λοιπόν αυτό μας διαφοροποιεί ουσιοδέστατα μεταξύ μας και άλλοι γίνονται θλιβερά θυμιατά της εξουσίας και άλλοι υπηρετούν τον πολίτη με βάση του οποίου τα χρήματα και το μόχθος σπουδάσαμε και πιστεύουμε ότι οφείλουμε να δώσουμε κάτι πίσω στην κοινωνία, είναι πολύ πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ μας. Υπάρχει πιθανότητα, κύριε καθηγητά, και σύμφωνα και με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα τα οποία θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι απλά σενάρια στο άμεσο μέλλον? Και επίσης θέλω να μου πείτε, για να ερευνά η εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκπρόσωπος του γερμανικού κατεστημένου, με τον πετυχημένο Έλληνα, γιατί είναι πετυχημένος για να είναι σε αυτή τη θέση, έτσι, τον κύριο Μπουρλά, τι σημαίνει για σας? Κοιτάξτε να δείτε, ξέρουμε ότι σε αυτά τα επίπεδα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν διεφθαρμένοι άνθρωποι και εκεί θα βρούμε στοιχεία διαφθοράς. Δεν είναι μόνο η κυρία φον ντερ Λάιεν, είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Και όταν βλέπουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν ακολουθούν τη γνώση και το καλό των ανθρώπων, τότε υποψιαζόμαστε τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Να σας θυμίσω ότι τα εμβόλια ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια κανονική. Ακόμα των πρώτων στελεχών που πήγαμε στα επικαιροποιημένα, και να σας θυμίσω ότι τα επικαιροποιημένα δεν χρειάζονται μελέτη σε άνθρωπο, γίνονται μόνο σε ζώα. Με ποια λοιπόν λογική θα μεταφέρω ένα σκεύασμα από το ζώο στον άνθρωπο, όταν αυτό δεν το κάνουμε ούτε για του τελικού σταδίου καρκινοπαθής που είναι σίγουρα πεταμένοι. Και αυτά απευθύνονται σε υγιή πληθυσμό. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά πράγματα που είναι εμφανώς λάθος στους ανθρώπους που ξέρουμε τη διαδικασία. Και εγώ δεν είναι ότι ξέρω μόνο τη διαδικασία την επιστημονική. Να σας θυμίσω ότι ήμουνα χρόνια στην Επιτροπή που δίνει άδεια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και χρόνια έκανα επαγγελματική αξιολόγηση όλων των σκευασμάτων για να αποζημιώνονται στην Ελλάδα. Είναι η δουλειά μου. Δεν μα γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάω. Στην Ελλάδα, κύριε Καλόγυρε. Είστε δεν πάνω... το έλεγα πολύ καιρό, αλλά ειλικρινά δεν υπάρχει άλλος καταλληλότερος. Ούτε ένας. Είστε πάνω στα φάρμακα, ο πλέον ειδικός. Είστε καθηγητής φαρμακολογίας με εμπειρία στον χώρο. Είμαι καθηγητής φαρμακολογίας. Είμαι ο μόνος καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, δηλαδή γιατρός καθηγητής φαρμακολογίας που ασχολείται. Υπάρχουν πολλοί που είναι βιολόγοι, χημικοί. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αποφεύγω να τα λέω αυτά γιατί ξέρετε δεν ήθελα να λέω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι να είναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Κύριε Κουβέλα, θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και αυτό το άντλησα από ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Eurostat λέει ότι η Ελλάδα είναι πρώτη ανάμεσα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Και το ερώτημα που θέταν είναι αν φταίει η πανδημία. Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε για να καταλάβουμε και εμείς οι απλοί θνητοί τι σημαίνει η φράση υπερβάλλουσα θνησιμότητα και τι σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε αυτό. Ναι, σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάνω από 20%, δηλαδή κατά το 1 τέταρτο, οι θάνατοι από κάθε αιτία. Από κάθε αιτία. Ξέρουμε ότι η φτώχεια είναι αιτία καταστροφής της υγείας. Λοιπόν, εμείς με την φτώχεια που επιβάλαμε με τα lockdown και τα άλλα μέτρα, είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Η δεύτερη σημαντική είναι ότι απογυμνώσαμε τις δομές υγείας, πήγαμε όλους τους γιατρούς από τα χωριά στις μονάδες COVID και εκεί ήταν και ανεκπαίδευτοι. Άρα, αφήσαμε όλες τις γιαγιάδες στα χωριά χωρίς γιατρό, τις κατεβάσαμε στις μονάδες COVID που ήταν ανειδίκευτοι για τις μονάδες COVID. Άρα, λοιπόν, ούτε τους υγιείς καταφέραμε να προστατεύσουμε και να περιθάλψουμε, ούτε στους ασθενείς κάναμε κάτι. Άρα λοιπόν αυτοί σκοτώθηκαν όλοι. Αν προσθέσουμε τις παρενέργειες των εμβολίων που δεν καταγράφονται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κύριε Καλόγυρε, δεν καταγράφονται και μάλιστα η φαρμακοεπαγγέλνηση διώκεται ποινικά. Να σας θυμίσω ότι εγώ έχω ακόμα δικαστήρια γιατί είπα. Θα φτάσουμε σε αυτό. Βεβαίως, θα φτάσουμε. Θα σας... Άρα λοιπόν αυτά διώκονται και όταν διώκονται αυτό προσβάλλει την υγεία του κόσμου και φαίνεται για να καταλάβω κύριε καθηγητά. Το 24,3% ως πρωτιά στην Ελλάδα σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο 24% θανάτους από κάθε αιτία. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 12%. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Και αυτό που οφείλεται κατά την άποψή σας, που οφείλεται στη φτώχεια, οφείλεται στην κακή ποιότητα ζωής, οφείλεται και στην πανδημία, πού οφείλεται? Θα έπρεπε να το ερευνήσουμε. Όχι, η πανδημία είναι εκτός. Τη θνητότητα λόγω ιού τους βγάζουμε. Βάζουμε όλα τα άλλα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Γιατί? Το ξέρω. Μα το έλεγα από την αρχή κύριε Καλογύρη. Ναι, γιατί όμως, πού οφείλεται αφού δεν οφείλεται στην πανδημία? Πρώτον,
Δεν έχουμε πρωτοβάθμια. Άρα δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους υγιείς, να τους διατηρήσουμε υγιείς. Δεύτερον, δεν μετρήσαμε τις παρενέργειες. Μπορεί και 20.000 αυτοί να πέθαναν από παρενέργεια. Πώς το ξέρω, αφού δεν την καταγράφω. Δεν το καταγράφω, κύριε Καλόγερε, και διώκεται η καταγραφή. Δεν το καταλαβαίνουμε. Θα έπρεπε το Υπουργείο, αφού κάνει χαρακτήρι, να βάλει τις υπηρεσίες του να διερευνήσουν γιατί 24% παραπάνω πεθαίνουν οι άνθρωποι στη χώρα μας. Ωραία, μπορεί να διορθωθεί αυτό το 24% και να πέσει. Ας πούμε, η Σουηδία έχει 6,7%, η Πορτογαλία 9%, η Κύπρος 12%. Το 24% δεν διορθώνεται εκτός και αν αναστηθούν. Αλλά από εδώ και όχι, από εδώ και στο εξής, κύριε Κούβελα. Θα πρέπει να πάρουμε τα ίδια μέτρα που πήρε η Σουηδία. Απαγόρευσε τα εμβόλια στους νέους ανθρώπους και στις εγγύους. Τα απαγόρευσε, δεν σταμάτησε να έχει πρωτοβάθμια και δεν έκανε... Η Σουηδία τα απαγόρευσε στους νέους ανθρώπους και στους εγγύους. Βέβαια τα απαγόρευσε. Κάτω από ποια ηλικία όταν λέτε νέοι? Ναι, είναι κάτω από 40. Μάλιστα. Οι άλλοι είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, μάλιστα, η Σουηδία δεν έχει κάνει εμβόλια, πλέον δεν κάνει πλέον εμβόλια σε νέους κάτω των 40 ετών, αφού τους έχει εμβολιάσει δύο φορές. Σε κανέναν τώρα. Τότε δεν έκανε σε νέους και ποτέ δεν ήταν υποχρεωτικά. Α, ποτέ δεν έκανε η Σουηδία σε νέους? Όχι. Και έχει αυτό το εκπληκτικό μικρό ποσοστό, 6,7%, σύμφωνα με την Eurostat πάντα. Λοιπόν, ερώτημα. Η Δανία είναι πολύ. Ερώτημα, δεν έχουμε χρόνο, κύριε καθηγητά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τρέχετε στα δικαστήρια. Είστε κατηγορούμενος. Για ποιο πράγμα και πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Γιατί όταν έχουμε φάρμακα πρέπει να στέλνουμε τις παρενέργειες στον ΕΟΦ αναγκαστικά. Εδώ, επειδή είναι νέα και χωρίς άδεια, θα έπρεπε να έχει διαφημιστεί να στέλνουμε όλες τις παρενέργειες. Εγώ, επειδή είπα να στέλνουμε κίτρινη κάρτα στο Facebook, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τον κύριο Χαρδαλιά που είχε πάθει ένα πράγμα, που είναι καταγραμμένη παρενέργεια των εμβολίων, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, διώκομαι για διασπορά ψευδών ειδήσεων και μάλιστα όχι γιατί καταστρέφω την υγεία, αλλά γιατί με αυτά που λέω δεν θα εμβολιαστεί κόσμος, θα αναγκαστούν να κάνουν lockdown και επομένως καταστρέφω την οικονομία και τον τουρισμό. Εγώ καταστρέφω την οικονομία και τον τουρισμό. Όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Είστε δηλαδή και εσείς όπως και εγώ που είπα ότι βγήκε ο κορονοϊός από τα εργαστήρια της Σουχάν, κάτι που πιστεύουμε εσείς οι φίλοι και το αγαπητό συμβούλιο. Ότι σχεδόν αποδείχθηκε ότι έχει βγει από τα ναι, αλλά εγώ τιμωρήθηκα για αυτή την άποψη. 30.000 ευρώ πρόστιμο. Συγγνώμη, δεν βλέπω να ζητάει κανένας πάντως. Έστω συγγνώμη. Το συγγνώμη έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και δύο λόγια για την πολιτική κίνηση που έχετε. Η πολιτική κίνηση, επειδή συνειδητοποίησα έντρομος ότι δεν είναι επιστημονική λύση τα προβλήματά μας και επειδή προσπάθησα να βρω κάπου σε όλα τα κόμματα μία δυνατότητα αντίδρασης σε αυτό που βλέπω ότι έρχεται, που ήταν ακόμα χειρότερο από τον κορονοϊό, αποφάσισα να εμπλακώ στην πολιτική ως ενεργός πολίτης. Επειδή λοιπόν δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω πολιτικός, ξέρετε ότι αν θέλω να γίνει πολιτικός κάποιος που έχει μια προβολή, πάει σε ένα κόμμα και γίνεται πολιτικός. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να κάνω μια δική μου κίνηση με κάποιους φυσικά ανθρώπους, εκφράζοντας κάποιους ανθρώπους που συμφωνούν με αυτή την ιδέα, και το οποίο βεβαίως δεν είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να μπει στη Βουλή, αλλά είναι ο πιο υγιής, γιατί έτσι θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας, κύριε Καλόγερε. Είναι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά μας. Να δώσουμε μια ανάσα στη χώρα και όχι μόνο αν εκλεγούμε, ακόμα και ενημερώνοντας κατάλληλα τον κόσμο. Θα μας πείτε και το όνομα. Η κίνηση λέγεται Πνοή Δημοκρατίας. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι προσπαθούμε να δώσουμε μία ανάσα, ένα αέρα στη δημοκρατία και ένα πνεύμα στον κόσμο που μας ακούει. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, κύριε Κούβελα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ευελπιστώ σύντομα να τα πούμε και από κοντά μέσα στο στούντιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας τον δημοσκόπο, τον άνθρωπο της interview, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας? Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση, την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά.
η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της ήττας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90.